καλύτερο γκολ του μήνα Μαρτίου ήταν αυτό που σημειώθηκε στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Ένα γκολ που ο ΠΑΟΚ κέρδισε, αλλά τελικά έτσι όπως έγινε η κατάσταση, δεν μέτρησε για να πάρει ο ΠΑΟΚ τους 3 βαθμούς. Σίγουρα τα συναισθήματα δεν είναι όμορφα. Θα ήθελα να είμαι σήμερα εδώ για να πάρω αυτό το βραβείο όντας νικητής στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Είναι ένα γκολ που όλοι γνωρίζουν, όλοι στην πόλη και γενικότερα, ότι ήταν κανονικό. Ένα γκολ που μέτρησε. Το δικαστήριο αποφάσισε διαφορετικά. Είμαι πολύ στεναχωρημένος γι' αυτό, αλλά σέβομαι απεριόριστα τον κόσμο που ψήφισε για να πάρω εγώ αυτό το βραβείο και γι' αυτό ήρθα σήμερα εδώ για να το παραλάβω. Μήπως είναι και το μεγαλύτερο κίνητρο να πετύχει ένα γκολ στο τελικό και γενικότερα να κατακτήσει ο ΠΑΟΚ τον τελικό? Σίγουρα έχουμε μεγάλο κίνητρο για να αγωνιστούμε και να κερδίσουμε το τελικό που είναι ένας τίτλος για την ομάδα μας. Ωστόσο, αυτό που πρέπει να σκεφτούμε αυτή τη στιγμή και το πιο σημαντικό για όλους μας είναι το πρωτάθλημα. Πρέπει να σκεφτούμε τα δύο παιχνίδια που μας επομένουν και πρώτα απ' όλα το παιχνίδι με το Παναθηναϊκό, το οποίο θα είναι ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στον κόσμο, γιατί αντιλαμβάνεται γι' αυτό το κλίμα ότι είναι θυμωμένος ο κόσμος. Το μήνυμα που θα περάσω είναι αυτό που εγώ σκέφτομαι, είναι ότι η απόφαση είναι έτσι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί να αλλάξει. Γενικά η ζωή συνεχίζεται, δεν είναι καλό το να μένεις στο παρελθόν και να σκέφτεσαι το τι θα είχε συμβεί, τι θα μπορούσε να έχει συμβεί. Πρέπει να κοιτάξουμε μπροστά, να συγκεντρωθούμε και να επικεντρωθούμε σε αυτό που έρχεται, στα παιχνίδια που έρχονται, να κερδίσουμε τα παιχνίδια που απομένουν. Και για τον κόσμο αυτό που θέλω να πω είναι ότι να έρθει δίπλα μας στο παιχνίδι με τον Πλατανιά και στο τελικό και να κερδίσουμε τα παιχνίδια και να πάρουμε. Πριν από μερικές μέρες στην Ιταλία, σε ένα παιχνίδι που έκανε πρωτάθλημα σχεδόν, Γιουβέντους Νάπολη, ένας κεντρικός αμυντικός πέτυχε στο 90 γκολ, μέτρησε κανονικά, το πανηγύρισε, το ζήλεψε καθόλου τον Κουλιμπαλή? Αν το είχε πετύχει στην Ελλάδα ο Κουλιμπαλή αυτό το γκολ, το πιο πιθανό είναι να μην είχε μετρήσει, να είχε ακυρωθεί στο δικαστήριο. Αλλά στο εξωτερικό θεωρούν ότι αυτό που μετράει είναι το γήπεδο. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Γενικότερα στο εξωτερικό ξέρουν ποια είναι η χαρά του ποδοσφαίρου, ξέρουν τι είναι το πιο σημαντικό και γι' αυτό βλέπουμε να σημειώνονται τέτοια όμορφα γκολ σε σημαντικά παιχνίδια στο Champions League και γενικότερα στα πρωταθλήματα. Να περιμένουμε κάτι στο θέμα τη ανανέωση του συμβολίου, γιατί η αλήθεια είναι το περιμένουμε. Είναι για μας ένα ανοιχτό θέμα. Αυτή τη στιγμή είναι κάτι το οποίο ούτε εγώ ούτε η ομάδα είναι αυτό που μας απασχολεί. Αυτό που μετράει είναι τα τρία τελευταία παιχνίδια. Πρέπει να συγκεντρωθούμε σε αυτό να κερδίσουμε και από τη δική μου και την απόδοση σε αυτά τα παιχνίδια αποφασίζει και ο σύλλογος το τι είναι να γίνει για τη δική μου την περίπτωση του συμβολέου. Και θέλω να δώσω αυτό το βραβείο στην οικογένεια του κυρίου Σαββίδη, γιατί μας υποστηρίζει όλους και θέλω να του δώσω αυτό το βραβείο.